Γεια σας! Πού είμαι? Να με, εδώ είμαι! Τι κάνετε, με βλέπετε, με ακούτε? Όλα καλά! Μόλις φτερνίστηκα, παιδιά, είπα να ανοίξω και φτερνίστηκα. Γκρίνιες βλέπω, παράπονα βλέπω, άντε πότε θα ξεκινήσεις, άντε ξεκίνα. Είσαστε πολύ, ρε παιδί μου, άγριοι. Αυταρχική θα έλεγα. Ηρεμήστε. Γεια σε όλους. Γεια. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα live stream για τους 6.000 followers που φτάσαμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, επειδή φτάσαμε 6.000 followers. Και δεν το είχα πάρει καν χαμπάρι. Εγώ θυμάστε που έλεγα ότι θα κάνω live stream για τους 5.000, να κάνουμε ένα live Q&A. Φτάσαμε 5.000, δεν έκανα τίποτα. Οπότε τώρα που φτάσαμε 6 επιβάλλεται και εκτός αυτού θέλω να πω ένα τεράστιο μα τεράστιο χρόνια πολλά στην Smiley Game 007 που έχει γενέθλια αύριο και θέλω να της πείτε και εσείς όλοι χρόνια πολλά εδώ πέρα. Γιατί αυτό το live stream είναι για την Smiley. Βασικά μου είπε θέλω να κάνεις live stream για τα γενέθλιά μου να το γιορτάσουμε. Οπότε λέω ναι, γιατί όχι, τέλεια ιδέα να κάνουμε ένα live stream να το γιορτάσουμε τα γενέθλια της κουκλίτσας μας και να κάνουμε και ένα live Q&A μαζί. Οπότε ναι, γι' αυτό. Χρόνια πολλά, ναι, γεια σου Mega Dragon Prime που λογικά σε λένε Νίκο. Άνοιξα σήμερα το fan mail σου. Θέλω να μου λύσεις μια απορία. Τι σκεφτόσουν όταν το ετοίμαζες? Ήτανε τρόλ. Δηλαδή, το έκανες για να γελάσουμε για πλάκα λογικά έτσι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μη βαριέσαι Κριστιλένα. Είμαστε εδώ για να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Καλά, μην περιμένεις και πολλά. Λάμπα έχω αναμένη. Ναι, δεν είναι μέρα. Έχω το ring light βασικά πίσω μου. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο φωτεινά τα πράγματα εδώ πέρα. Και εγώ η Μαρίσα που σου έστειλα fan mail. Αγάπη μου γλυκιά. Φοράω και ένα πραγματάκι. Αυτό εδώ που μου το στείλανε σε κάποιο fan mail. Μου άρεσε πάρα πολύ παιδιά αυτό. Και το φοράω. Και αυτό μου το στείλανε σε fan mail. Αυτό εδώ πέρα το τσόκερ. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και το κραγιόν που φοράω είναι από fan mail. Λοιπόν, τι κάνουμε ακριβώς. Θα σου πω εγώ. Είναι live Q&A τώρα. Που σημαίνει ότι σε λίγο θα σας πω να μου κάνετε ερωτήσεις για να σας απαντάω. Και αυτό. Κάπως έτσι θα κυλήσω σήμερα το live. Δεν είχα όρεξη να παίξω κάποιο παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια. Μετά σκεφτόμουν να κάνω social eating, βαριόμουν να μαγειρέψω. Οπότε λέω, να κάνουμε ένα live Q&A, ρε παιδί μου. Τα νύχια μου δεν είναι υπέροχα, γιατί έχουν χαλάσει. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά, μια και με ρώτησες, γιατί ας πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Q&A, είναι από Κορέ, αυτό εδώ πέρα. Και είναι στην απόχρωση 301. Καλό, έχει καλή διάρκεια, εντάξει, το έχω αρκετές μέρες και τώρα έχει αρχίσει και χαλάει. Λοιπόν, το έκανα γιατί δεν τα ήθελα τα πράγματα και έπρεπε να τα πετάξεις σε μένα, πετάξεις, να τα δώσεις σε μένα. Εγώ τα έδωσα σε ένα παιδάκι, να ξέρεις, ένα αγοράκι, συγγενείς μας ας πούμε, να τα χαρεί, γιατί εντάξει, εγώ τι να τα κάνω. Σε ευχαριστώ πάντως, αλλά οκ. Okay. Μαρία, ποια είναι η γνώμη σου για την Ντέμι που θα πάει στην Eurovision? Δεν έχω ακούσει καν το τραγούδι. Έχω ακούσει ότι θα πάει Ντέμι, αλλά δεν έχω ακούσει το τραγούδι και δεν έχω ιδέα αν θα μ' αρέσει ή όχι. Θα το ακούσω και θα σου πω τι είναι, μπαλάντα ή χορευτικό. Είσαι πολύ όμορφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε γυρίσατε το βίντεο με τον Easy? Το γυρίσαμε μέσα Δεκεμβρίου. Γι' αυτό και φοράω χριστουγεννιάτικα και έχουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο από πίσω και τέτοια. Πώς είσαι, καλά, μια χαρά. Μαζί με τον Τάκη τον Παγωτάκη κάνουμε το Q&A γιατί δεν ήθελα να έχω full screen την κάμερα. Οπότε έχουμε και τον Τάκη Παγωτάκη, άσχετα αν δεν τρώμε. Α, έχω ένα τσαγάκι. Όχι τσαγάκι, τι λέω. Ένα χυμό μήλου. Αλλά μοιάζει σαν τσάι, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
Από η Σουηδία! Oh my god! Φιλιά στη Σουηδία. Μαρία, το κραγιόν που φοράς είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από fan mail. Είναι ένα CN από τα Lidl, παιδιά. Μια χαρά. Και εγώ δεν το περίμενα να έχει τόσο καλό κραγιόν. Λοιπόν, θα συνεχίσει το gaming κανάλι. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα κάποια στιγμή. Και θα το συνεχίσω, παιδιά. Σας το υπόσχομαι. Σας το χρωστάω. Πρέπει. Δεν πειράζει, εσύ να είσαι καλά. Μαρία, σήμερα έβγαλα τον... το φρονιμίτι. Oh, δεν έχω βγάλει φρονιμίτι. Δεν έχω βγάλει κανένα δόντι βασικά. Βαριάμαι επειδή έχω φροντιστήριο. Τι ώρα έχεις να πας φροντιστήριο? Εγώ είμαι από Κύπρο. Τα χιλιά μου στην Κύπρο. Λοιπόν, ξεκινάει το Q&A. Να κάνετε ερωτήσεις. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Κάντε μου. Να απαντήσουμε. Χωρίς τον Τάκη Παγωτάκη δεν γίνεται έτσι. Έτσι τον αγαπάμε. Γεια σου Πάνος MK12. Ποιο είναι το χειρότερο ιαπωνικό που έχεις φάει ever? Ήταν αυτό με το σούσι που ήταν φίκι. Φίκι. Που ήταν φίκι, θυμάστε? Που ήταν σαν χαρτί. Κάπως απέσιο. Θα το ανεβάσω στο κανάλι. Στο... Ναι, θα το ανεβάσω στο gaming κανάλι μου. Είμαι φίλος του Bill Lucas. Α, τέλεια! Να τη δώσω τα φιλιά μου. Εγώ τρώω κέικ από το ζαχαροπλαστείο. Α, τέλεια. Θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ γλυκά. Γενικά. Έφαγα κάτι σοκολατάκια. Αυτά εδώ. Πάλι και αυτά ήταν από fan mail, παιδιά. Ήταν τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Χριστουγεννιάτικα. Ποια είναι η γνώμη σου για τους ομοφυλόφιλους? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του και δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κομπλέ. Καλά κάνω. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι δίδυμος. Τι έχεις σπουδάσει? Έχω σπουδάσει web design. Τι PC έχεις? Έχω κάνει σχετικό vlog video στο gaming κανάλι μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Σταμανό, το μπέζ και το γκρι, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κοπεύεις να κάνεις βίντεο anime tag? Θα κάνω ένα βίντεο με τα αγαπημένα μου anime. Σίγουρα. Όπως είχα κάνει με τις σειρές, θα κάνω και με anime. Βλέπεις καθόλου ελληνικές σειρές? Όχι. Έβλεπα πάρα πολύ παλιά και τώρα με ρωτάς ποιες είναι οι αγαπημένες μου, δεν θυμάμαι. Άμα μπορεί η αγαπημένη μου Έφη να κάνει ένα slow 30. Ένα slow 30, γιατί χάνω τις ερωτήσεις. Είναι πολλές. Λοιπόν, πες μας την καλύτερη εμπειρία σου στο Λύκειο. Το ότι έκανα σχέση. Για μένα ήταν κάτι... Wow, δεν ξέρω εγώ τέτοια φάση. Τι γνώμη έχεις για τους αριστερόχειρους? Κομπλέ έκανα ένα θέμα. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Πότε έχεις γενέθλια? 25 Μαΐου. Θα κάνεις μαζί με τον Ηλία βίντεο? Δεν έχουμε σκεφτεί κάτι, δεν έχουμε συζητήσει κάτι, αλλά δεν θα είχα και πρόβλημα. Πεινάς μόνιμα? Πεινάω μόνιμα. Από πού κατάγεσαι? Ο πατέρας μου είναι από Κύπρο, η μητέρα μου είναι από Σπάρτη. Λοιπόν, είδα το Toddlers Sims. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω, να δω τι παίζει, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα, αλλά ναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, χάθηκα. Ποια ταινία έχεις δει πολλές φορές χωρίς να την βαρεθείς? Έχω δει πάνω από 30 φορές το Cheaper by the Dozen. Το μια ντουζίνα μπελάδες, παιδιά. Δεν ξέρω τι μυαλό κουβολούσα τότε. Είχα κολλήσει με την ταινία. Για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να κάνω donate. Εγώ σήμερα έβαλα χρήματα. Όντως, δεν ξέρω γιατί. Πότε έχεις γενέθλια? Α, το είπαμε αυτό. Σκέφτεσαι να κάνεις κανένα ταξίδι? Θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα ταξίδι επιγόντως, παιδιά. Έχω ανάγκη να πάω κάπου. Ποια είναι η γνώμη σου για τις σχέσεις από απόσταση? Όχι ακατόρθωτο, αλλά δύσκολο. Θα μπορούσα να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο για αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα... να δούμε πόσο χρονών είμαι. Είμαι 24. Θα συνεχίσω να παίζω Minecraft, δεν ξέρω. Θα έρθω ποτέ Κύπρο. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω Κύπρο κάποια στιγμή. Αλλά... δύσκολο. Ελπίζω να τα καταφέρω κάποια στιγμή. Για όσους με ρωτάνε αν έχω αγόρι, δεν θέλω να απαντήσω. Βασικά δεν θέλω να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Αγαπάμε The Walking Dead. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άνιμε? Αγαπάμε The Walking Dead όντως. Το αγαπημένο μου άνιμε είναι Attack on Titan, ας πούμε. Υπάρχουν πολλά, αλλά
Το είπα αγαπημένη σειρά, The Walking Dead. Τι γνώμη έχεις για τις ώρες τρόχες? Το είπαμε, βρε, δεν έχω θέμα. Εγώ αν έχω πάει Πελοπόννησο, έχω πάει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα γενικά? Το γκρι. Η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα? Δεν ξέρω. Ποια είναι η χειρότερη σου τάξη στο σχολείο? Το δημοτικό και το πρώτη γυμνασίου, Δευτέρα, Τρίτη. Γενικά το γυμνάσιο. Ρωτάτε, μπορείς... βλέπω ίδιες ερωτήσεις γενικά. Τι είναι το άνιμε? Το άνιμε είναι καρτούν. Καμία σχέση βέβαια με τα καρτούν που βλέπουμε στο Star και στο Alter, ας πούμε. Είναι πολύ μπροστά και τα κάνουν οι Ιάπωνες. Άμα πατήσεις άνιμε γενικότερα και δεις τη φάση, είναι αυτό. Ποια Windows έχεις? Έχω το Windows 10. Σκέφτεσαι να σταματήσεις το YouTube? Όχι. Πότε θα ανεβάσεις το fan mail? Το Σάββατο. Θα ήθελες να βάψεις τα μαλλιά σου κόκκινα? Το έχω σκεφτεί, το ήθελα πάρα πολύ, αλλά τελικά όχι. Δεν πήρα την απόφαση ποτέ. Ποια είναι η ταινία που μπορείς να δεις πάνω από 50 φορές? Το είπα. Με ρωτάτε πάρα πολύ τα ίδια πράγματα. Θα ήθελες να κάνεις meetup? Θέλω πάρα πολύ να κάνω meetup κάποια στιγμή. Μην κάνετε copy-paste τις ερωτήσεις σας, παιδιά. Γιατί αυτό βλέπω ότι κάνετε. Αγαπημένο game? The Sims. Ποια είναι η καλύτερη σου στιγμή? Δεν θυμάμαι κάποια συγκεκριμένη, αλλά έχω αρκετές ωραίες στιγμές. Ίσως που να μην μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Ο Τάκης τι γεύση έχει? Δεν ξέρω, βατόμουρο. Λογικά επειδή είναι μπλε. Λοιπόν, πες γεια στο φίλο μου, το λένε Φάνη. Γεια σου Φάνη. Πορτοκαλί για 100 ευρώ, άνετα. Αν θα βάφα τα μαλλιά μου πορτοκαλί, άντα. Πες καθόλου μόνο σου Sims? Όχι, πιο πολύ παίζω για τα βίντεο. Φανταστείτε δηλαδή πόσο καιρό έχω να παίξω. Τι ομάδα είσαι? Καλά, δεν ασχολούμαι πλέον. Κάποτε πήγαινα και σε γήπεδα και τέτοια, αλλά τώρα πια όχι. Μαρία, παίζει ακόμα Pokémon Go? Όχι, το έχω σβήσει και από το κινητό μου. Πέθανε ακαριέα το Pokémon Go. Πότε θα κάνει βίντεο με ιαπωνικό κουτί? Όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο λογικά. Δεν ξέρω ακόμα. Πότε άρχισε να βάφεις, σε ποια ηλικία? Στα 15 μου. Το ξέρεις ότι είσαι καλύτερη YouTuber ever. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παίξεις κάτι? Όχι, σήμερα δεν θα παίξουμε κάτι. Μένεις με τους γονείς σου? Μένω με τη μητέρα μου. Θα έρθεις στην Κρήτη? Α, μου αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη. Έχω πάει ήδη, είναι φανταστικά και θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναέρθω. Θα τολμούσες να σβήσεις το κανάλι σου για 50.000 ευρώ? Όχι. Σε ποια σειρά έχεις δει πολλά επεισόδια για μέρα? Σε πάρα πολλές. Τα περισσότερα επεισόδια που έχω δει νομίζω σε μία μέρα είναι 9. Αλλά σε πάρα πολλές σειρές το έχω κάνει αυτό. Μετά το αμέσως επόμενο νούμερο είναι 6 επεισόδια. Το κλασικό μου είναι τα 6 επεισόδια. Πρέπει να μου αρέσει όμως πάρα πολύ η σειρά, έτσι, να έχω προωθεί ή να κόβω φλέβα. Πίτσα ή σουβλάκι? Σουβλάκι. Τώρα που είπες πίτσα ή σουβλάκι, μου θύμισες τι θα φάω σήμερα. Πίτσα. Έχω μία πίτσα μέσα, να την ψήσω. Ωραία, μια χαρά. Μαρία, λογικό να είναι το Sims. Σωστά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα και σε σένα. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για να ξεκινήσεις το κανάλι? Έχω κάνει ειδικό βίντεο που εξηγώ την ιστορία μου για το YouTube. Πώς ξεκίνησα, γιατί ξεκίνησα και τέτοια. Ποιο νομίζω ότι είναι το καλύτερο σου βίντεο? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τώρα τελευταία μου αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο μου, λόγω του ότι έχω πάρει και τον καινούριο φακό. Και νομίζω, ρε παιδί μου, ότι έχω αποκτήσει άλλο αέρα. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ τώρα τα καινούρια μου βίντεο, μετά το vlog μας. Μου άρεσε πάρα πολύ και το βίντεο που έκανε με το αριστερό χέρι. Το μακιγιάζ με το αριστερό χέρι μου άρεσε πάρα πολύ. Σκοπεύεις ποτέ να έρθεις δράμα? Δύσκολο. Ποιο μαγαζί με ρούχα προτιμάς περισσότερο? Στραντιβάιρους, Μπέρσκα, Ζάρα, τα κλασικά που λέμε. Αγαπημένο ιαπωνικό κουτί, Tokyo Trip και Wobox. Έχω και ένα καινούριο τώρα, το οποίο και αυτό, παιδιά, είναι τεράστιο και μάλλον θα το δείτε το άλλο Σάββατο. Και έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα, δεν το έχω ανοίξει. Το έχω ανοίξει να το δω, αλλά δεν τα έχω δοκιμάσει αυτά που έχει μέσα ακόμα. Δεν έχω γυρίσει το βίντεο δηλαδή.
Έχεις καλό PC? Μέτριο. Δεν το πιστεύω ότι μου απάντησε. Να είσαι μου γλυκιά, πολύ αγαπημένη. Κρέπα ή βάφλα? Δύσκολη ερώτηση. Τι με έπιασε τώρα, λόξιγκα, στη φάση. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Βάφλα θα πω. Γιατί έχει και παγωτό μέσα. Αλλά το καλοκαίρι μόνο. Ποιος κέρδισε το φλουρί? Νομίζω το σπίτι. Θεωρείς ότι έχεις ανασφάλεια σαν άτομο? Έχω πολλές. Να έρθεις με τη Λίνη. Μακάρι να μπορούσα. Θα έκανες lifting στα 50 σου? Lifting δεν το λες, το λες κάτι άλλες θεραπείες που ναι, μπορεί και να τις έκανα. Όχι να κάνω πλαστική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είστε δύο αδερφές περισσότερο που ασχολούνται με το YouTube. Okay. Όταν έρθεις Κρήτη να κάνεις μετά πλήση. Μακάρι. Ο αγαπημένος προορισμός για καλοκαίρι. Από τα αγαπημένα μου νησιά είναι η Πάρος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και άλλα νησιά, πάρα πολλά. Λοιπόν, έκανα ένα scroll down για να βλέπω τις καινούργιες ερωτήσεις, γιατί είχα μείνει πολύ πίσω. Ποια expansion στο Sims έχεις? Κάτω από τα βίντεό μου γράφω ποια έχω. Αγαπημένος τραγουδίστρης, τραγουδίστρια, Birdie, αγαπάω Birdie. Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι κατάλληλη για σοβαρή σχέση? Μετά τα 18. Να έχεις καθαρό μυαλό και να είσαι σίγουρος για το τι θες. Γύρος ή πίτσα? Γύρος. Έχεις φάει ποτέ χιλόπιτα? Δόξα τω Θεώ, όχι. Ακόμα, δεν έχω φάει. Έλα φάρσαλα. Έχω ακούσει για τα φάρσαλα, δεν έχω ποτέ. Μαρία κατέβασε στο κινητό μια εφαρμογή που λέγεται TV Show Time. Έχει να σημειώσει τις σειρές που... Εγώ έχω ένα άλλο site που σημειώνω τις σειρές που βλέπω, που λέγεται TV Series. Οπότε και εκεί τη σημειώνω και όλα αυτά. Μαράκι μου, σ' αγαπώ, είστε δανείρα, η δούλα μου, γλυκιά αγάπη μου. Θα έκανες ποτέ τατουάζ κι αν είναι τι? Το έχω σκεφτεί. Θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή. Και έχω σκεφτεί και το σχέδιο, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να σας το δείξω. Βασικά είναι μια γατούλα που έχει απλωμένα το χέρι της και απέναντί της είναι ένα φεγγάρι. Επειδή λατρεύω το φεγγάρι και επειδή μου αρέσουν και οι γατούλες και επειδή κάποιοι πολλοί λένε ότι είμαι σαν γατούλα και καλά, είναι λες και είμαι εγώ η γατούλα που κοιτάει το φεγγάρι, γιατί λατρεύω να κοιτάω το φεγγάρι, οπότε ναι, το συνδύασα έτσι. Τρύπες, παιδιά, δεν έχω ούτε στα αυτιά, οπότε αν με ρωτάτε, ούτε στα αυτιά δεν θα έκανα, όχι κάπου αλλού. Παλιά ήθελα να κάνω στη γλώσσα, παλιά ήθελα να κάνω στα χείλη, ευτυχώς που δεν τα έκανα, πραγματικά. Γιατί τότε ήμουνα νόριμη, ξέρω εγώ, ήμουνα στην ηλικία 16-15. Τέτοιο μυαλό είχα τότε. Τώρα που μεγάλωσα, κατάλαβα ότι ήταν βλακείες που ήθελα να κάνω σκουλαρίκια, ξέρω εγώ, στη γλώσσα και σε αυτά. Μπορείς να κάνεις πρόκληση bean puzzle? Θα κάνουμε με την αδελφή μου. Προτιμάς γατούλες ή σκυλάκια? Γατούλες. Μακράν. Τα σκυλιά δεν μπορώ να πω ότι τα λατρεύω και πάρα πολύ. Γιατί βγάζουν σάλια, σε γλύφουν όπου να είναι. Είναι πανέξυπνα. Λατρεύω το ότι είναι πανέξυπνα. Δηλαδή του λες έλα και έρχεται, καταλαβαίνει άμα δεν είσαι καλά. Είναι πανέξυπνα ζώα, εντάξει. Εννοείται. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω με σκύλο. Γιατί θέλει πάρα πολύ φροντίδα. Θέλει να το βγάζεις και έξω βόλτες κάθε μέρα και αυτά. Δεν ξέρω αν θα ήμουν έτοιμη. Ενώ η γατούλα είναι πιο αυτόνομη. Την ταΐζεις, την ποτίζεις, σ' αλλάζεις την άμμο, εντάξει, χαλαρά πράγματα. Αλλά δεν είναι η γάτα όπως το σκύλο που θα σε συμπερασταθεί, ρε παιδί μου, στις δύσκολες στιγμές. Please, απάντησε στην ερώτησή μου, TV series είναι δωρεάν? Είναι δωρεάν, ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο social media? Πλέον, καλά, εκτός από το YouTube, είναι το Instagram. Το προτιμώ από το Facebook. Χάλασε το μαλλί μου. Ευχαριστώ, Έφη μου! Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις μας έκανε η Έφη, donate 1 €. Ευχαριστώ, απείρα, αγάπη. Έχεις ποτέ σου κατοικίδιο? Είχα παλιά κουνελάκι. Αλλά δεν έχω πια.
Ποια YouTuber θεωρείς το ίδιο όμορφη με σένα? Ποιος είπε ότι είμαι όμορφη? Όχι, εντάξει, είπα, χάλα στο μαλλί μου τώρα και μας πέτα νεύρα. Σταμάτησε το Snapchat story. Ναι, το σταμάτησε το Snapchat. Πλέον μόνο Instagram stories. Προτιμάς να είσαι πλούσια αλλά δυστυχισμένη ή φτωχιά και αλλά πανευτυχής? Δεν πάνε μαζί νομίζω αυτά τα δύο, γιατί όταν είσαι πάρα πολύ φτωχός, πάρα πολύ όμως, για πάρα πολύ, δεν μπορείς να είσαι και ευτυχισμένος. Δηλαδή πώς θα είσαι ευτυχισμένος? Να πεινάς, να μην έχεις να φας, ξέρω εγώ, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά παρόλα αυτά να είσαι ευτυχισμένος? Δεν γίνεται. Δεν πάνε μαζί αυτά. Τι λέει, είσαι ζεστή, είμαι άρρωστος και θα πεθάνω στο live stream σου. Περαστικά, Πέτρο. Σε παρακαλώ πάντα στην ερώτησή μου, που σκέφτεσαι να κάνεις meetup και πότε? Δεν ξέρω, παιδιά, θέλει μεγάλη οργάνωση το meetup, οπότε δεν μπορώ να σας υποσχεθώ κάτι τώρα, δεν ξέρω. Φοβάσαι τις γλυκά ανθρώπους, αφού δεν υπάρχουν, τι να φοβηθώ? Είσαι πολύ όμορφη σήμερα, κάθε μέρα είσαι όμορφη και σήμερα. Oh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, αγάπη, βάλε ένα slow mode 50. Γιατί πάλι χάνω τα σχόλιά σας. Πόσα τρίλερ έχεις δει? Πάρα πολλά, πάρα πολλά όμως, πάρα πολλά. Σε παρακαλώ πες γεια στη φίλη μου τη Δήμητρα. Γεια στη φίλη σου τη Δήμητρα. Αλμυρό ή γλυκό? Και τα δύο. Αλλά γλυκό νομίζω πιο πολύ. Δηλαδή άμα μου είχες τώρα μια πάστα και ένα σουβλάκι, ίσως διάλεγα την πάστα. Ίσως. Δεν ξέρω. Μαρία, επειδή μένεις Αθήνα και δεν σε βλέπω για άνθρωπο που μισεί τα σκυλιά, μπε στην ομάδα μου. Τέλεια, θα το κοιτάξω, ευχαριστώ. Πότε θα τελειώσει το live stream? Λέω να το κρατήσω καμιά ωρίτσα. Βασικά όχι καμιά ωρίτσα ακόμα. Καμιά ωρίτσα γενικά. Τώρα έχουμε κάνει ήδη μισή ώρα. Καμιά μισή ωρίτσα, ίσως και λίγο παραπάνω. Γεια σου Μαρία, sorry, αλλά δεν μπορούσα να μείνω. Πέρασα να σου πω την καλησπέρα. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά. Πρέπει να κλείσω. Γεια σου, γεια σου Ιφηγένεια. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έφη μου, OMG! Έκανε subscribe, Έφη! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Πόπο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σπάμε ρε τα emoticon τώρα να τα δούμε. Έλα, σπάμε ρε τα. Λοιπόν, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι το subscribe, όταν θέλετε να με υποστηρίξετε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή με 5 δολάρια για να κερδίσετε κάποιο προνόμιο τέλος πάντων στο κανάλι, εδώ πέρα στο Twitch, και emoticon όπως έχει Έφη. Ωραία, γλυκούλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Νίκος Γιακουμάτος, το είπα. Θα προτιμούσες να ντύνεσαι χάλια και να βάφεσαι τέλεια ή να ντύνεσαι τέλεια και να βάφεσαι χάλια? Να βάφουμε τέλεια και να ντύνουμε χάλια. Γεια σου Μαρία, καινούριο subscribed. Γεια σου Georgie. Ποια είναι η αγαπημένη σου ηθοποιός? Δεν ξέρω. Δεν κρατάω καν ονόματα, παιδιά, από ηθοποιούς. Τελικά τι ώρα και τι μέρα θα κάνεις τα live? Παιδιά, δεν έχω φτιάξει ακόμα πρόγραμμα για τα live stream, αλλά θέλω να ξεκινήσω να κάνω πρόγραμμα. Για Παρασκευή το κόβω πάντως, να ξέρετε, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι ώρα. Πείτε σουβλάκι, το είπαμε βρε, σουβλάκι. Πες το όνομά μου, please, please, μη λέτε να λέω το όνομά σας. Θα ήθελες να φας σκατά με γεύση σοκολάτα ή σοκολάτα με γεύση σκατά? Πόσους συνδρομητές έχεις ως αρχικό στόχο? Δεν έχω κάποιο στόχο, αλλά δεν θα με χαλούσουν να φτάσω σε 100.000 συνδρομητές. Τα έχεις φτιάξει με τον Αντώνη το Σκύωρο? Έχω πει ότι δεν θέλω να απαντάω προσωπικές ερωτήσεις. Μαράκι, πρέπει να βγω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες. Αγαπημένο σου νησί, Υπάρος νομίζω. Είχα περάσει πάρα πολύ ωραία βασικά. Είσαι όντως τώρα, εννοώ ότι έχεις. Περνάς τη στιγμή καλά. Πες μου χρόνια πολλά, σε παρακαλώ. Αύριο έχω γιορτή. Να είσαι καλά, Νάσια μου! Χρόνια πολλά! Ποιοι γιορτάζουν αύριο, παιδιά? Νάσια, από πού βγαίνει?
Προτιμάς Λεωνάρντο Ντικάπριο ή Τζον Ντεπ? Λεωνάρντο Ντικάπριο, δαγκώτο. Να, και αυτός είναι ηθοποιάρα και κούκλος, οπότε ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου YouTuber? Να σας πω την αλήθεια, τώρα τελευταία δεν παρακολουθώ πολύ YouTube. Το έχω παρτίσει. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιον αγαπημένο YouTuber. Έχεις χαλάσει κάποια συσκευή απάντα? Πόρε φίλε, εντάξει, ρέμισε. Κινητό εννοείς? Ναι, έχω χαλάσει. Αλλά όχι να μου πέσει κάτω, ας πούμε. Απλά χάλασε μόνο του. Στην ουσία δεν το χάλασα εγώ. Απλά ήταν παλιό και χάλασε. Μαρία Βολεσμίκα, γεια σου! Προτιμάς να κάνεις live στο YouTube ή στο Twitch? Στο Twitch μακράν. Μαρία, είσαι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πάει ποτέ Κρήτη? Ναι, είναι τέλεια. Αγαπημένη μάρκα καλλιτικών? Δεν μπορώ να αποφασίσω. Προσπαθώ να σκεφτώ τι έχω περισσότερο. Τώρα τελευταία είναι η Benefit, μου αρέσουν. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, έχω 3 χρόνια σχέση και είμαι μόνο 15. I'm so happy all these years. Oh, τι λίγα. Τέλεια. Και εγώ την πρώτη μου σχέση στα 16 μου την έκανα. Βαριέσαι εύκολα? Άμα δεν το σκέφτομαι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι να πω. Smile μου, πες, βρες ερωτήσεις να μου κάνεις. Πάρω σε Κρήτη. Κρήτη. Oh, είναι τέλειο νησική η Κρήτη. Αγαπημένο παιχνίδι, τα πάμε, βρε. Κάποιος λόγος να σταματήσει το Snapchat? Υπάρχει κάποιος λόγος που σταμάτησε το Snapchat? Ναι. Ο λόγος που σταμάτησα το Snapchat είναι γιατί το Instagram Stories με το Snapchat είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς όμως. Και φανταστείτε ότι στο Snapchat έπαιρνα 3.000 προβολές και στο Instagram Stories έπαιρνα 9.000 προβολές σε αυτά που ανέβαζα. Οπότε λέω, γιατί να κρατήσω το Snapchat αφού πλέον είναι το ίδιο το Instagram Stories? Και έτσι σταμάτησα να ασχολούμαι με το Snapchat. Και έχω το, δηλαδή τα ίδια πράγματα που θα βάζα στο Snapchat, τα βάζω στο Instagram Stories, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά περισσότεροι έχετε Instagram Stories, Instagram γενικότερα, δεν έχετε Snapchat, οπότε οκ. Okay. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό? Κοτόπουλο με κρέμα γαλάκτος και μανιτάρια. Θα βγάλεις μπλουζάκια, και αυτό δύσκολο παιδιά τελικά. Έχω το μεταξύ εδώ πέρα το σιρό το χυμό, δεν τον έχω αγγίξει. Όμι Τζι, διαβάστε αυτό που είπε η Έφη. Θέλουμε πόκι. Λοιπόν, γεια σου. Σκέφτεσαι να κάνεις αγγλικό κανάλι? Όχι, με τίποτα, ποτέ. Παγωτό ή γρανίτα? Παγωτό εννοείται. Τι κινητό έχεις? Έχω το Samsung Galaxy A5, το παλιό, όχι του 2016. Και έχω αυτή την τέλεια θήκη. Παιδική το ξέρω, αλλά η προηγούμενη που είχα, την έχω εδώ. Αυτή εδώ. Είναι από αυτές τις πλαστικές, παιδιά. Και έχει κυτρινίσει κάπως και μου φαίνεται λες και είναι βρώμη και οπότε δεν μου αρέσει και την έβγαλα και έβαλα αυτή. Και έχω παραγγείλει και άλλη μία που είναι σαν μάρμαρο. Μαύρη. Αυτές τις θήκες, όλες τις θήκες μου τις παίρνω από το eBay. Να ξέρετε. Οπότε ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου expansion στο Sims? Στο Sims 3. Α, το Supernatural. Γιατί δεν σ' αρέσει θήκη μου, είναι τέλεια. Την αγαπώ. Μαράκι μου, έλειψες πάρα πολύ, καλή χρονιά. Ελπίζω να περάσεις τέλεια και να μην ξεχάσεις το τεράστιο χρόνο. Α, μωρέ. Ξέρεις πότε βγαίνει το Maze Runner? Δεν ξέρω και είναι τέλεια ταινία. Είναι τέλεια και θέλω πάρα πολύ να τη δω. Απλά νομίζω είχαν πει ότι είχε όχι, είχε ένα ατύχημα στα γυρίσματα ένας από τους πρωταγωνιστές, οπότε σταματήσαν τα γυρίσματα και θα αργήσει να βγει, δυστυχώς. Πόσα χρόνια ήσουν στην Αγγλία? Δεν ήμουν ποτέ στην Αγγλία, απλά πήγαινα διακοπές στην Αγγλία και καθόμουν εκεί κανένα μήνα, 2 εβδομάδες, τέτοια φάση. Τέλεια θήκη, ευχαριστώ. Αγαπημένο expansion για το Sims 4? Το τέτοιο, το αυτό με τα... με το σπα. Θα κάνεις του χρόνου vlog μας, δεν ξέρω. Έχει βγει νέο expansion στο Sims 4 City Living. Ναι, το είδα. Ήταν να το πάρω τα Χριστούγεννα, αλλά το μετάνισα και δεν το πήρα τελικά. Αν μπορείς να κάνεις gaming, κατεβάζεις δηλαδή τα μαλλιά και ρούχα.
Αυτό, παιδιά, μου το ζητάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ δεν έχω κάνει κανονικό βίντεο, δεν ξέρω αν θα κάνω και αυτό. Μαρία, θα ξαναπαίξεις τρομακτικό παιχνίδι με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη σίγουρα όχι, μόνο μου μπορεί. Πότε θα κάνεις βίντεο Sims στο κανάλι σου? Ελπίζω σύντομα. Αγαπημένος χυμός. Σαν τον χυμό μήλου που πίνω τώρα. Σου αρέσει ο Μάρκος Εφελής? Έτσι και έτσι, δεν τρέλαρουμε κιόλας. Θα σταματήσεις το YouTube για μια καλή δουλειά που θα σου πρότειναν, ανάλογα τη δουλειά και πόσα χρήματα θα έπαιρνε. Λες αμέσως την προηγούμενη... Τα μέσα στην προηγούμενη ερώτηση από τη δική μου. Δεν το κάνω επίσης. Αγαπημένο μου σου χρώμα στα μανώ. Μαύρο, μ' αρέσει. Τις ίδιες... Κάποια πιο δημιουργική ερώτηση. Γιατί όλα τις ίδιες μου κάνετε ρε παιδιά. Ωραίο τζάκετ. Ευχαριστώ χαρά μου, να είσαι καλά. Είναι τέλειο. Θα το δείτε αύριο στο whole video. Έχεις γνωρίσει τη Μάρα Σαμαρατζή? Ναι, την έχω γνωρίσει πάρα πολύ παλιά. Σε κάποιοι... Βασικά την έχω δει και πέρσι νομίζω. Σε κάποια event έτσι λίγο. Σε ποιο ελληνικό νησί θα ήθελες να πας? Σε πάρα πολλά, σε όλα τα νησιά. Σαν να ζωγραφίζεις πίνακες. Δεν είμαι super duper wow στη ζωγραφική, αλλά ναι. Παλιά ζωγράφιζα άνιμα, χαρακτήρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Ωραίο κρεβάτι, Μαρία. Ευχαριστώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου έπιπλο? Το κρεβάτι. Τι ζωή είσαι, δίδυμος? Θα συμμαζέψεις ποτέ το κρεβάτι σου? Όχι. Αν δεν υπήρχε το YouTube στη ζωή, ποιο επάγγελμα θα επέλεγες και γιατί? Ποτέ, μα ποτέ, δεν είχα σκεφτεί ότι θέλω να κάνω αυτό όταν μεγαλώσω. Πάντα έλεγα κάτι και μετά το άλλαζα. Μάλλον... Βασικά δεν ξέρω. Δεν έχω σκεφτεί καν. Για ραδιοφωνική παραγωγός θα έλεγα, αλλά το έκανα κάποια στιγμή και το παράτησα, που σημαίνει ότι το βαρέθηκα, που σημαίνει ότι τελικά δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Το YouTube είναι αυτό που θέλω να κάνω. Θα ήθελα να είσαι μια πετυχημένη YouTuber? Ναι, εννοείται. Δεν θα ήθελα, όχι, δεν θα ήθελα. Ωραίο τζάκετ, ευχαριστώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα στο δημοτικό? Η μελέτη. Υπάρχει αυτό το μάθημα ακόμα? Μελέτη δεν λεγότανε? Δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Το ανθολόγιο υπήρχε. Τι κάτι τέτοια. Μικρή έβλεπες παιδική σειρά? Wings. Όχι, όταν εγώ ήμουν μικρή, το Wings δεν υπήρχε. Η μυγριά. Πότε θα παίξεις Transformers Wars? Ελπίζω να το παίξω κάποια στιγμή. Πες μας ένα ταλέντο που έχεις. Δεν έχω ταλέντο. Θα κάνεις buy or buy? Ναι, θα κάνω. Θα κάνω. Κι άλλα πολλά θα κάνω. Έχεις έρθει Ξάνθη? Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα follow. 17 Φεβρουαρίου βγαίνει για πρώτη φορά στο σινεμά το Maze Runner 3. Ω, τέλεια. Γεια σου, Μαρέκ, τι κάνεις? Μια χαρά. Εσύ? Σου πέρασε από το μυαλό να αυτοκτονήσεις? OMG, τι ερώτηση είναι αυτή! Προτιμάς Ελλάδα ή εξωτερικό? Ελλάδα. Θέλω να γυρίσω όλη την Ελλάδα πρώτα και μετά να πάω στο εξωτερικό. Παιδιά, κάντε subscribe στη Miss Madden! We love Miss Madden! Όταν ήσουν μικρή, ήσουν καλή μαθήτρια? Όχι. Δυστυχώς. Έχεις ταλέντο στο YouTube. Χρήστα. Πω, δεν το πιστεύω. Ξανά σε live. Α, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Αν δεις το όνομα θα καταλάβεις. Νίκ, ευχαριστώ. Έχεις δει την ομάδα αυτοκτονίας? Όχι. Α, την ταινία με τους τέτοιους? Όχι. Δεν μ' αρέσουν οι ταινίες με σούπερ ήρωες. Θα γυρίσεις το κανάλι σου στο αγγλικό μόνο επειδή θα γυρίζω σε χρήματα? Όχι. Έχεις PlayStation? Έχω το PlayStation 1.
Κάνε θεατρικά στο σχολείο αν έπαιρνε μέρος. Α, αν έπαιρνα στα θεατρικά μέρος, όχι, γιατί ντρεπόμουν. Και δεν έλεγα ούτε καν ποίημα, τίποτα. Αντέφερε λίγο για το καμπανάκι στο YouTube, μιας και είναι αρκετά άτομα μέσα. Υποτίθεται τώρα το YouTube για να ενημερώνεστε για τα βίντεο, πρέπει να πατάτε το καμπανάκι που έχει. Αλλά εντάξει, τώρα κατά πόσο λειτουργεί δεν ξέρω, έχει γίνει ένας ψιλοχαμός. Σήμερα έχω γενέθλια, χρόνια πολλά! Τι βίντεο σου αρέσει να κάνεις? Ιαπωνικά κουτιά! Σήμερα εντωμεταξύ τώρα, μετά το live εδώ, θα πρέπει να κάνω edit για το βίντεο που θα ανέβει αύριο. Γεια Μαρία, γεια σου Κώστα! Λονδίνο ή Παρίσι? Λονδίνο, γιατί Παρίσι δεν έχω πάει. Ευχαριστώ για το follow. Σουηδία ή Σλοβενία? Δεν έχω πάει σε καμία χώρα από τις δύο, δεν ξέρω. Θα έβγαινες γυμνή στο δρόμο για να σώσεις τον εαυτό σου, τον εαυτό από κάτι κακούς που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου? Ναι, μάλλον. Μωράκι, φοράς τζόκερ? Α, ναι, από πού το πήρες? Φοράω και μου το κάνανε δώρο σε fan mail. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το φτιάξω κιόλας λίγο. Ποια είναι η μεγαλύτερη, εσύ ή η Μάγκη? Η Μάγκη. Μαρία, ξέρεις τους Μάρκους and Μάτινους? Όχι, δεν τους ξέρω. Είσαι πολύ όμορφη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το follow. Τι ώρα κοιμάσαι συνήθως? Άστο. Πολύ αργά. 5, 4. Σήμερα ξύπνησα μία. Μία. Ξέρεις να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο? Ασάσιν, όχι. Πού είσαι, ρε Ασάσιν, πού είσαι? Σου αρέσει ο 2G σαν YouTuber? Ναι, αυτό. Έχεις πάρει κλητικά από την Kylie? Όχι, πιστεύω ότι είναι αρκετά ακριβά και δεν. Δεν έχω σκοπό να πάρω. Επειδή είναι τη Kylie, δηλαδή, να πληρώσω ακόμα μια υπηρεσία για ένα κραγιόν. Όχι, ευχαριστώ. Τι μαγειό προτιμάς? Μπικίνι, αλλά όχι αυτά τα μπικίνι που είναι σαν σουτιέν, αυτά που είναι έτσι. Τι πιστεύεις για το YouTube drama που υπάρχει? Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει. Δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Όχι μόνο το ότι είμαστε Έλληνες και εμείς οι Έλληνες είμαστε κατινάρες και όλα αυτά, γιατί και στο εξωτερικό υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι στη φύση του ανθρώπου να κράζει και να δημιουργεί δράμα. Και καλώς ή κακώς αυτό πετυχαίνει. Και όταν πετυχαίνει, το κάνουν όλο και περισσότεροι. Οπότε, αναγκαστικά θα το τρώμε στη μάπα. Δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι, δεν μου αρέσει, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ και ότι πρόκειται ποτέ να κάνω YouTube drama και να τσακωθώ με κάποιον ή κάτι τέτοιο. Βλέπεις Φράουλες 22, βλέπω. Αγαπημένη εταιρεία κλητικών, δεν ξέρω. Τι έχεις σπουδάσει? Έχω σπουδάσει web design. Ωραίο μακιγιάζ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις αγόρι? Όχι. Βασικά ο Λιναρές έχει αρχίσει όλο αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Τάκης Φαγωτάκης! Όχι, από εδώ είναι. Τι θα παίξεις? Τίποτα. Αυτό το live stream σήμερα δεν έχει σκοπό να παίξουμε κάτι. Θα είναι τέτοιο. Q&A. Έχεις σκύλο? Όχι, δεν έχω σκύλο. Όπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρεβέκα. Θα παντρευτείς? Κοίτα, δεν είναι κάτι που δεν θέλω με τίποτα. Κάποια στιγμή, κάπως, κάπου, κάποτε, θα ήθελα. Δεν το αποκλείω. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Άμα κάνεις κάτι με τον εαυτό σου, τι θα ήταν αυτό? Για τον εαυτό μου, τι να κάνω? Να χάσω κιλά, αν και δεν καίγομαι κιόλας, παιδιά, έχω συμβιβαστεί με τα κιλά μου, με το σώμα μου, οπότε δεν καίγομαι πάρα πολύ. Πες τάκι παγωτάκι. Τάκι παγωτάκι.
Τι αθλήματα παίζεις? Δεν κάνω αθλήματα, δεν αθλούμε. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό, μην παίρνετε παράδειγμα από μένα. Να αθλείστε, παιδιά. Βλέπεις Τζένα Κλάουντ, εννοείται. Σε ποια περιοχή μένεις? Μένω Αθήνα. Κάθε πόσο κάνεις live στο Twitch? Δεν έχω συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά θέλω πάρα πολύ να βγάλω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Τώρα άμα σας πω ότι τώρα τελευταία ακούσα Μπάνι, τι θα μου πείτε? Σε εκκλησία ή σε δημαρχείο? Ανάλογα τα χρήματα που θα έχουμε τον άντρα μου, τον τότε, αυτό που θα πεντρευτώ. Άμα έχουμε πολλά χρήματα, θα κάνουμε γάμο σε εκκλησία. Άμα έχουμε λίγα χρήματα, θα κάνουμε σε δημαρχείο, παιδιά. Γιατί η οικονομική κρίση. Τι λες, wingsclub.gr, παιδάκι μου, είσαι... Οκ. Βλέπεις RGG, βλέπω. Σε ποια περιοχή της Αθήνας μένεις? Περιστέρι. Έχεις musical.ly? Όχι. Βασικά έχω, άνοιξα αλλά δεν κατάλαβα τίποτα και το έσβησα γιατί δεν μ' άρεσε τελικά. Σε ποιες χώρες στο εξωτερικό έχεις ταξιδέψει? Αγγλία και Τουρκία. Βλέπεις Catwalk? Βλέπω. Περιμένω για να δω το host, αν και όποτε γίνει. Έχεις κάνει host και δεν έχει βγάλει τόση ώρα. Oh my god, γιατί? Πρώτον, πάντα και σε κανένα μήνυμα στο Messenger. Δεύτερον, τι κάνεις? Καλά είμαι, ωραία είστε εσύ. Σε ποιο Facebook μου έχει στείλει? Α, ναι, πλάκα πλάκα, ξέχασα να κάνω post στο Facebook ότι κάνουμε live, παιδιά. Ό,τι να, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μόνο αγγλικά ξέρω και αυτά λείψα. Σου αρέσουν τα thriller? Μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά όχι να τα βλέπω μόνο μου, εννοείται να τα βλέπω με παρέα. Έχεις γνωρίσει από κοντά τον επώνυμο αλκοολικό? Όχι. Τι θέλεις από το αγόρι σου να έχει? Καλή καρδιά. Και να βλέπετε λίγο, εντάξει. Ποια είναι η αγαπημένη σου τραγουδίστρα, η Birdie? Την αγαπώ. Γεια σου, Ντίμη. Γεια σου, F55. Ποιες YouTubers έχεις γνωρίσει από κοντά? Πάρα πολλές, αρκετές. Θα κάνεις παιδιά? Αν τύχει παιδιά, θα γίνει και το παιδί. Κάτσε να παντρευτούμε πρώτα. Δεν έχουν καν σχέση. Ποια είναι τα πράγματα που κοιτάς σε έναν άντρα? Πλέον μιλάμε για άντρες. Έχουμε ξεπεράσει το στάδιο των αγοριών. Εμφανισιακά, θες να πεις, ή εσωτερικά? Ποιο YouTuber θες να δεις από κοντά? Δεν θέλω κάποιον. Ακούσε Βρυδίκη, εμένα είναι η αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Άκουγα όταν ήμουν μικρή. Τώρα δεν ξέρω. Η άλλη Ευρυδίκη ή την Ευρυδίκη που υπήρχε παλιά, λες? Χαίρεσαι που έχεις 137 στο ζωή. Μια χαρά είναι. Αν και εντάξει, παλιά είχαμε και περισσότερους, αλλά... Μιας και τώρα το έχω παρατήσει, πήγατε κι εσείς. Αγαπημένη μάρκα ρούχων. Δεν έχω αγαπημένη μάρκα ρούχων. Εμφανισιακά. Τι κοιτάς στον αγόρι? Άντρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παρατηρώ τη φωνή. Παιδιά, βασικά είναι να σου κάνει το κλικ όλο το πακέτο. Δεν κάθεσαι να παρατηρήσεις ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω θέμα με τους κοντούς. Κάποιοι που λένε, α, κοντός δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσουν οι κοντοί, γιατί είμαι και εγώ κοντή. Οπότε δεν έχω θέμα. Δεν μ' αρέσουν μόνο οι υψηλοί, ας πούμε. Ούτε μόνο οι γυμνασμένοι. Ξέρω εγώ. Να είναι όμορφος, να είναι γλυκούλης, να φαίνεται, να βλέπετε τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σας πω, α, θέλω μελαχρινό, ας πούμε. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Εμφανισιακά παρατηρώ τη φωνή. Ορίστε και ο Assassin's Creed τη φωνή. Γιατί η φωνή δεν είναι εμφανισιακό, τέτοιο με κοροϊδεύει τώρα, εσύ τι κάνει.
Μαρία, απάντησέ μου μόνο σε αυτό. Οι φίλοι σου έχουν την ίδια συμπεριφορά από τη στιγμή που ξεκίνησε το YouTube? Ναι. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν με βλέπουν σαν κάποια διάσημη. Αυτό εννοείται. Καμία αλλαγή. Με τι βαφή βάφεις τα μαλλιά σου? Τα είχα βάψει με τέτοιο. Ημιμόνιμες βαφές. Πόσο χρόνο σε περνάει η αδελφή σου? 3,5. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το host, smile. Αγαπημένη στο ποιό σου? Άντε να πω το Λεωνάρντο Δικάπριο. Βλέπεις ακόμα τη σειρά The Strain? Εννοείται. Μας θεωρείς σαν οικογένεια? Εννοείται. Πιστεύεις υπάρχει σχέση από απόσταση? Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πες το όνομά μου. Μη λέτε να λέω το όνομά σας. Είμαι 24. Πώς ανακάλυψες το YouTube? Παλιά. Μιλάμε τώρα από εποχές 2004-2005. Άντε 6 το πολύ. Παλιά είχαμε το MSN, παιδιά. Και μιλούσα με διάφορα άτομα, ξέρω εγώ. Και μιλούσα με έναν φίλο μου τότε και του λέω: θέλω μια πλατφόρμα που να έχει βίντεο. Να βλέπω βίντεο κλιπ και τέτοια. Και μου λέει: να, ορίστε, το YouTube. Μου στέλνει το link. Ωραία, πορώθηκα. Εγώ είχε όλα τα βίντεο κλιπ από όλου του αγαπημένου μου τραγουδιστέ. Χαμός. Και από τότε κόλλησα. Έβλεπα βίντεο τραγούδια πιο πολύ. Μετά ανακάλυψα του Μος σαν YouTubers. Μετά, πολύ μετά τη Μισελ Φαν και μπουρ μπουρ πάει λέγοντας και όλο το ιστορικό του YouTube. Βλέπω το βίντεο σου εδώ και ένα χρόνο και είσαι αγαπημένο μου YouTuber. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ignacio μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μάρκα ήταν το πρώτο σου κινητό? Nokia. Που πλέον, παιδιά, τα Nokia τα έχουν όλα φτισμένα. Τότε ο φίλος σου είναι η αιτία. Εντάξει, πιστεύω ότι αν και δεν υπήρχε ο φίλος μου τότε, θα το ανακάλυπτα κάποια στιγμή το YouTube. Απλά το ανακάλυψα πολύ νωρίς. Θα ήθελες άμα είχες την ευκαιρία να ήσουν ηθοποιός? Όχι, δεν νομίζω ότι το έχω. Όταν βγαίνεις βόλτα, έρχονται να σου μιλήσουν? Ναι, έρχονται και είναι τέλειο αυτό. Είσαι η πρώτη YouTube που άρχισα να παρακολουθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάλια μου, χαίρομαι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα? Οπα, έχασα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα από την εμπειρία σου ως τώρα στο YouTube? Εσείς, πραγματικά, χαίρομαι απίστευτα που ξέρω ότι έχω τόσα άτομα να με παρακολουθούν, να με υποστηρίξουν και να με αγαπάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα, παιδιά. Και γενικά έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μου το YouTube. Ποιο είναι το πρώτο σου κινητό? Ήταν το Nokia 3210 ή το 52, το 5210, που ήταν ένα διάβροχο πορτοκαλί που άνοιγε έτσι τσικ, και έβγαινε από μέσα το κινητό. Σε παρακαλώ, απάντησε μου αυτό. Ξέρεις το Little Mix, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Δεν το ξέρω. Μαρία, την σειρά του Minecraft στο κανάλι θα τη συνεχίσεις? Δεν ξέρω. Αύριο, πρώτη ώρα. Σπανακόρι το τρώω, μ' αρέσει. Ποια είναι η γνώμη σου για τη σχέση από όπως? Παιδιά, με έχετε ρωτήσει 100 φορές. Σύπα. Ζηλεύω, θέλω να σε γνωρίσω. Μα μακάρι. Πες ένα προτέρημα και ένα ελάττωμά σου. Είμαι λίγο τσιγκούνα και ένα προτέρημα. Δεν μπορώ να βρω, λέει. Όχι, εντάξει. Είμαι πολύ ήσυχη. Δεν είμαι νευρική, ιστερική και τέτοια. Είμαι ήσυχη, ήσυχος χαρακτήρας. Για να φωνάξω και να βρίζω και όλα αυτά, πρέπει να με φέρεις στα ωριά μου. Σου αρέσουν τα ξένα ή τα ελληνικά κανάλια? Είμαι με τις ώρες μου. Μία βλέπω πιο πολύ ελληνικά κανάλια, μία πιο πολύ ξένα, δεν ξέρω. Είχες πειράκια ποτέ? Ναι, και έχω και τώρα. Δύο. Αλλά κάνω θεραπεία πλέον και φεύγουν. Είχα και παλιά σπυράκια. Αχ, πονεμένη ιστορία. Είχες ακόμα ποτέ? Ναι, είχα μόλις τώρα το. Έχω κάνει και σχετικό βίντεο στο κανάλι μου. Μαρία, για το διαγωνισμό με τους φακούς στο Facebook, δεν έχω. Καλέ, έχω ξεχάσει αυτό το διαγωνισμό. Έφυγε καλά που μου το θύμισες. Είχα ξεχάσει την ύπαρξη αυτού του διαγωνισμού. Ότι πρέπει να βγάλω ένα τέτοιο. Νικητές. να παίξει Skywars. Ούτε καν.
Πώς νιώθεις που σε βλέπουν αγόρια? Χαίρομαι πάρα πολύ. Τρώω κρέπες με μερέντα. Καλή όρεξη. Πιστεύεις πως είσαι ντροπαλή? Είμαι ντροπαλή, αλλά αν νιώσω άνετα με το άλλο άτομο, δεν είμαι πλέον ντροπαλή. Λαχανοντολμάδες ή σουβλάκια? Τι ρωτάς τώρα? Ποια η λογική να διαλέξω λαχανοντολμάδες? Όχι. Σουβλάκια. Μια κρέπα θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλεις, ναι. Πες το όνομά μου. Ειρήνη, 33. Αγαπημένη μάρκα κινητού Samsung, γιατί δεν με έχει απογοητεύσει μέχρι τώρα. Samsung έχω αυτό. Δείτε πόσο είναι και χωρίς τη θήκη του. Είναι πάρα πολύ λεπτό, παιδιά. Δείτε πόσο λεπτό είναι. Χωρίς τη θήκη νιώθω ότι δεν κρατά τίποτα. Είναι πούπουλο αυτό το κινητό, δεν είναι κινητό. Τι ντροπαλή, βρε, λέει ο Σάσεν, ρε. Μούφες μας πουλάς, λέει. Κοίτα, παλιά ήμουν πάρα πολύ ντροπαλή. Πες να έτρεμε η καρδιά μου, να κοκκίνιζε, να πέθαινα, να λιποθυμούσα. Πλέον δεν είμαι τόσο πολύ, αλλά αν ο άλλος είναι περίεργος τύπος και δεν μπορεί να νιώσω άνετα, είμαι ντροπαλή. Γενικά. Αλλά άμα είναι κομπλέ, είμαι κι εγώ κομπλέ. Έτσι πάει. Παίζεις LOL? Όχι. Ποιο Samsung είναι, το A5? Λοιπόν, λέω να κλείσω κάπου εδώ το live stream. Πέρασε μια ώρα γεμάτη. Οπότε δυστυχώς πρέπει να σας κλείσω. Γιατί πρέπει να κάνω και edit το βίντεο που θα ανέβει στο κανάλι μου αύριο, Τετάρτη. Και ναι, δυστυχώς πρέπει να σας κλείσω, να πάω να κάνω το edit μου και να φάω τίποτα, γιατί δεν έχω φάει και τίποτα, παιδιά. Όντως, δεν έχω φάει τίποτα. Οπότε ναι, σας αφήνω. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Θα ανέβει αυτό το live stream στο το κανάλι μου στο YouTube, στο Miss Madden Place όμως, όχι στο κανονικό μου κανάλι. Τώρα δεν ξέρω πότε συγκεκριμένα, αλλά θα ανέβει κάποια στιγμή. Αυτά, φιλάκια πολλά, 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 πολλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο live stream. Να με ακολουθείτε στα social media για να ενημερώνεστε. Φιλάκια πολλά.